Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, εγώ είμαι η Γιώτα και σήμερα απλά δυσκολεύομαι λίγο να μιλήσω. Σήμερα ήρθαμε εδώ πέρα, επιτέλους, έχω έρθει με τρομερή διάθεση γιατί μετά θα βγω και λίγο βόλτα στα μαγαζιά, θα περπατήσω, θα κάνω αυτά που τόσο καιρό μας έχουν στερήσει με τον α ή β τρόπο, τέλος πάντων, υπό όποιες συνθήκες αυτή τη στιγμή. Θα βαφτώ με ολοκαίνουργια καλλυντικά, τα περισσότερα ούτε που τα έχω ακουμπήσει, ούτε που ξέρω πώς είναι. Καλλυντικά κάποια καινούργια στην αγορά, κάποια ολοκαίνουργια απλά για μένα, κάποια πολύ hot, κάποια πολύ trends του TikTok ή γενικότερα των social media. Όπως είναι αυτή η μάσκα, την έχω τώρα 5 λεπτά, μπορώ να σας πω ότι μου προκαλεί αρκετή δυσφορία στα αυτιά από ό,τι κιόλας θα βλέπετε. Είναι η μάσκα η Wishful Chin Lift Sculpting Sheet Mask από Wishful, είναι η εταιρεία της Huda Beauty για όσους δεν το γνωρίζουν, και συγκεκριμένη μάσκα υπόσχεται ένα lifting εφέ, αναδεικνύει καλύτερα εδώ τα ζυγωματικά μας, φαίνονται όλα πιο ανανεωμένα και φρέσκα και νεανικά και ενυδατώνει κιόλας, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λέει να την κρατήσεις για 20 με 30 λεπτά, οπότε όπως και να έχει θα ξεκινήσουμε σήμερα με το eye look μας. Ένα λεπτάκι τώρα, θέλω να σας δείξω λίγο εδώ, έχω ένα καλάθι και αυτά είναι όλα τα καινούργια προϊόντα τα οποία μπορεί να μην δείτε όλα σήμερα, αλλά είναι καινούργια προϊόντα, καλά είναι πολλά περισσότερα πίσω μου, αλλά έκανα narrow down και διάλεξα κάποια τα οποία σήμερα θα δούμε ποια θα επιλέξω για να δείξω εν πάση περιπτώσει. Πάμε στο βίντεο! Προφανώς και θα ξεκινήσω από τα μάτια. Έχω ήδη καθαρίσει την επιφάνεια των ματιών μου, το βλέφαρό μου και ούτω καθεξής την περιοχή γύρω-γύρω. Αποφάσισα σήμερα να μην χρησιμοποιήσω κάποιο primer συγκεκριμένο, αλλά να πορευτούμε με concealer. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πάρα πολύ τρελιάρικες παλέτες μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Είναι παλέτες σχετικά λίγο πιο κινήσιμες, λίγο πιο basic, όχι από την άποψη του βαρετού όμως, είναι πιο basic από την άποψη της καθημερινότητας. Σήμερα στα βλέφαρά μου για primer και για λίγο έτσι εξισορρόπηση των χρωμάτων εδώ λόγω του κλασικού μελανόματος που έχουμε όλοι, τέλος πάντων αυτό το σκούρο σημείο, έβαλα κάποια κονσίλερ τα οποία μου είναι γνώριμα, κοινώς δεν κάνω αυτή τη στιγμή πειράματα για να μπορέσουν να δουλέψουν πάρα πολύ καλά οι σκιές και να τους δώσουμε μια πάρα πολύ αξιοπρεπέστατη ευκαιρία. Να σας πω ότι έβαλα το ELF Hydrating Camo Concealer με το σατινέ φινίρισμα που είναι η απόχρωση Medium Peach, και σε όλο το βλέφαρο έβαλα το KKW Concealer στην απόχρωση 4,5. Τα μπλεντάρω και θα πορευτούμε τώρα με κάποιες σκιές. Χρησιμοποιώ σήμερα για πρώτη φορά από τη Μαρία τη Μαρκογιαννάκη από το The Make Art Academy τα σφουγγαράκια της που κυκλοφορούν σε αυτό το λευκό και το μαύρο, και μέχρι τώρα μπορώ να σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μαλακό, μεγαλώνει αρκετά με το βρέξιμο και το νιώθω πάρα πολύ ωραίο στο δέρμα μου και μπλεντάρει και καλά το προϊόν έως τώρα. Για παλέτες. Λοιπόν, για παλέτες έχω κάνει ένα μικρό narrow down, κάποιες έτσι πάλιωσαν γιατί περίμενα αρκετό καιρό να έρθουν όλα τα προϊόντα να τα συγκεντρώσω για να μπορώ να κάνω ένα ολοκληρωμένο full face. Κάποιες όμως είναι πάρα πολύ hot topic. Για αρχή να πω ότι έχω την Dominique Cosmetics Transition Palette, την οποία την έχω και χρησιμοποιήσει αρκετά έτσι και σε κάποια TikTok και σε κάποια social media. Να πω ότι ό,τι δεν θα δείτε σήμερα εδώ πέρα θα το δείτε αρκετά στα υπόλοιπα social media μου, γιατί δεν χωράνε όλα σε αυτό εδώ το βίντεο. Αυτήν την έχω τεντώσει, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ακούσετε σύντομα μια γενική άποψη, αλλά μπορώ να σας πω ότι είναι εξαιρετική. Επομένως, λέω να μην τη χρησιμοποιήσω σήμερα στα μάτια μου. Έχω αρκετές mini παλέτες από ELF Cosmetics σε πάρα πολλά και διάφορα χρώματα. Έχω mini παλέτες ELF Cosmetics σε neutral, σε πιο matte, σε κάποια έτσι, σε κάποιες πράσινες αποχρώσεις, σε κάποιες mint. Κάποιες λίγο πιο ψυχρές, κάποιες πιο θερμές, μπλε, σε πιο ροζ, έχω διάφορες. Έχω την παλέτα του Hindas, που νομίζω ότι πάρα πολύ με έχετε ερωτήσει για την παλέτα αυτήν και είναι και αυτή που μπορείτε να βρείτε πιο εύκολα από όλες, χωρίς Τελωνία και Planet Express και ούτω καθεξής. Έχω μίνι καινούργιες παλετούλες Limited Edition από Charlotte Tilbury. Τι άλλο έχω από παλέτες, νομίζω αυτά. Και κατά πάσα πιθανότητα λέω να προχωρήσω με την Hindas και να πάρω κάποιες λάμψεις, ίσως από τις mini παλετούλες ELF, που έτσι και λέω θα δούμε, γιατί έχω σκοπό να κάνω ένα full face ELF. Θα είναι αρκετά μεγάλο το σημερινό βίντεο, καθώς την Κυριακή που είναι Πάσχα και Ανάσταση δεν θα έχει βίντεο για τους αυτονόητους λόγους. Επομένως, πάρτε καφεδάκι, απολαύστε το, θα είναι πάρα πολύ αναλυτικό και αρκετά βοηθητικό για αυτούς που θέλουν να ανανεώσουν κάποια από τα προϊόντα τους. Θα χρησιμοποιήσουμε την παλέτα του Hindas που λέγεται Beautypsy, για όσους δεν το γνωρίζουν. Ο Hindas είναι ένας make-up artist ο οποίος είναι στο Dubai.
είναι εκεί πέρα, κάνει και YouTube, είναι επαγγελματίας makeup artist, δούλευε πάρα πολλά χρόνια στην MAC Cosmetics και στην πορεία έγινε freelance makeup artist, έκανε και το YouTube κανάλι, είναι και καλλιτέχνης, ασχολείται με τη ζωγραφική, με το interior design και έφτιαξε μία παλέτα. Μία παλέτα που εκ πρώτης όψεως θα πεις δύο πράγματα. Boring και ενδιαφέρον. Είναι λίγο διχασμένη η όλη φάση. Έρχεται αρχικά σε αυτό εδώ το cardboard. Είχε μέσα και ένα άλλο χαρτί. Το βρήκα. Είναι ένα χαρτί το οποίο έχει κάποιες οδηγίες. Open up to you. Λέει ότι έχει μέσα 6 pan, 12 αποχρώσεις. Είναι pressed pigment. Τα οποία κάνουν αυτό το ombre από τη μία πλευρά στην άλλη. Αλλάζουν απόχρωση, βαθαίνουν ή σκουραίνουν ή γίνονται πιο ανοιχτόχρωμες και πιο light. Μπορείς να κάνεις τα πάντα με αυτές τις αποχρώσεις, δηλαδή και το πρόσωπό σου αλλά και τα μάτια σου. Είναι όλες matte και η παλέτα είναι αυτή εδώ πέρα. Θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει τον κάθε makeup artist, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν rouge και σαν contour και σαν πούδρα. Και γενικότερα είναι μια πολύ χρηστική παλέτα, όπως είναι και της Dominique Cosmetics, αλλά λίγο πιο διαφορετική. Λέω σαν βασική παλέτα να χρησιμοποιήσω αυτήν και να μην κάνουμε και κάτι πάρα πολύ extreme και γιατί είναι πρώτον εντυπώσεων, οπότε για να δείξουμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα αν κάνουμε κάτι extreme θα μας πάρει ακόμα περισσότερο χρόνο από ό,τι μας παίρνει ήδη αλλά και για να είναι κάτι φορέσιμο και κάτι για όλους μας εκεί έξω. Θα πάρω ένα Letizia Le Mac OGSCSW πινέλο και θα χρησιμοποιήσω την πλευρά, την Wet Paint και θα πάρω την πιο ανοιχτόχρωμη απόχρωση και θα πάω περάσω κάτω από το φρύδι μου, έτσι ώστε να σετάρω ουσιαστικά λίγο εκεί το concealer που χρησιμεύει σαν βάση για τις σκιές μου, έτσι ώστε αν μπω στην κόνχη με κάποιες αποχρώσεις, να μπλεντάρουν πιο ομαλά και πιο ομοιόμορφα. Παίρνω τώρα ένα Letizia Le Mac OGBLB πινέλο και θα πάρω την απόχρωση από τα Tan Lines εδώ, την πιο ombre ουσιαστικά, την πιο contoury ουσιαστικά απόχρωση. Να πω ότι η παλέτα έρχεται με καθρέφτη, με ένα πάρα πολύ ωραίο καθρέφτη μέσα που δεν έχω αφαιρέσει ούτε τη ζελατίνη προς το παρόν εγώ από πάνω. Τα στέλνουν από το Ντουμπάι, μου ήρθε μέσω Κύπρου και δεν πέρασε τελωνίο και ήρθε και σε μία εβδομάδα. Ο ίδιος του στο βίντεο του που την παρουσίασε είπε ότι την έκανε έτσι ώστε να χτίζεται και να μην είναι με μιας πάρα πολύ έντονη για να μπορεί να χρησιμεύει για όλους, ακόμα και για τους αρχάριους αλλά και για τους επαγγελματίες. Και δείτε λίγο τι ωραία που γράφει στο μάτι μου, πόσο ομαλά και φυσικά φαίνεται αυτή η απόχρωση, με την οποία αυτή τη στιγμή εγώ απλά σκιαγραφώ την κόνχη μου και της δίνω ένα πολύ ωραίο σχήμα. Με ένα πινέλο Letizia Le Mac OGBMW, τώρα θα πάρω την απόχρωση Feel από το Pan Feel and Real, αλλά εγώ θα πάρω το πιο ψυχρό καφετί εδώ και θα μπω εδώ ακριβώς στο εξωτερικό του ματιού με ανωδικές κλίσεις να κάνω ένα V για να υψώσω κατευθείαν το μάτι μου και να δώσω άλλο σχήμα. Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι πρέπει να βάλω λίγη λάμψη κάπου εδώ στο μάτι μου πριν συνεχίσω με οποιαδήποτε μάτι σκιά. Οι σκιές έως τώρα μπλεντάρουν όνειρεμένα η μία μέσα στην άλλη, κάνουν πολύ ωραία σβησίματα, δένουν μεταξύ τους, φαίνεται η διαβάθμιση, χτίζονται όπως εσύ το θέλεις. Εγώ τις κάνω αρκετά light, θέλω να κάνω έτσι ένα λίγο πιο light look, sexy αλλά light. Και λέω τώρα να πάρω... Από τη μία μου αρέσουν πάρα πολύ, μπορώ να σας πω, αυτές οι καινούργιες, οι Charlotte Tilbury, οι mini παλετούλες. Είναι συλλεκτικές, τις πήρα από το Αμερικάνικο Sephora με Planet Express και είναι η Hollywood Flawless Eye Filter Luxury Eye Palette, η μία. Η άλλη είναι βασικά είναι δύο, σε δύο διαφορετικές αποχρώσεις, είναι αυτές εδώ και από ό,τι βλέπετε τις έχω χρησιμοποιήσει εδώ και μία εβδομάδα αρκετά. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Και μετά από άποψη λαμπερότητας, νομίζω δεν έχω τίποτα άλλο, έχω μόνο τις ELF και έχω και άλλη μία ψηλό ματ, Charlotte Tilbury, αυτήν δεν την έχω δοκιμάσει ακόμα. Την έχω βάλει μόνο σε άλλον άνθρωπο και την έκανα swatch, που είναι αυτή εδώ πέρα, που είναι η Copper Charge και υπάρχει πάντα. Αλλά εφόσον υπάρχει πάντα δεν υπάρχει λόγος. Λέω να δοκιμάσω για αρχή αυτές εδώ πέρα. Της ELF, είναι η Mini Bite Size Eyeshadow Pumpkin Pie ή απόχρωση. Την πήρα από το αμερικάνικο ELF, κοστίζει από μόνη της 4 δολάρια. Όλη η παραγγελία μου που πήρα πάρα πολλά πράγματα να πω γενικά, μου κόστησε περίπου στα 100 δολάρια και μέσω Planet Express ούτε τελωνία ούτε τίποτα. Την ανοίγω, είναι μικρούλα, μου θυμίζουν πάρα πολύ σαν άποψη και ύφος αυτές της Natasha Denona, αλλά καμία σχέση φυσικά. Πάμε να δούμε αν είναι ωραίες, έχουν γίνει πολύ hyped up πήγα να πω. Okay, μίλησέ μου. Σε φιλήσα. Έτσι όπως είσαι μωρή, πώς να σε φιλήσει άνθρωπος. Κοίταξε λίγο. Εντάξει, πονάνε τα αυτιά μου σίγουρα.
Το βλέπω το vibe, το βλέπω το feeling. Αυτές οι παλέτες μου μιλάνε. Κάτι πάει να γίνει καλό εδώ πέρα. Νομίζω ότι θέλω κάπου να προσθέσω λίγο χρώμα, αλλά θα ήθελα κάτι κίτρινο, αλλά όχι χρυσομιγέ. Νομίζω ότι δεν θα γίνει έτσι. Λοιπόν, έλεγα να μην κάνω το ίδιο όπως σας είπα, πάλι άλλο ένα bronzy look και ήθελα κάπου να βάλω ένα χρώμα, ωστόσο δεν έχω ακριβώς χρώμα αυτό που αναζητώ αυτή τη στιγμή μπροστά μου και να μου ταιριάζει με αυτό που θέλω να κάνω. Επομένως, άνοιξα πίσω αυτό το μαγικό σιρτάρι που έχει και άλλα πράγματα τα οποία είναι έτσι για πρώτες εντυπώσεις, αλλά έχουν λίγο παλιώσει, γι' αυτό δεν τα εμφάνισα. Και εμφάνισα βέβαια μια παλέτα την οποία η Colourpop την έχει λανσάρει πάρα πολύ καιρό, μιας και λανσάρει κάθε εβδομάδα 10.000 πράγματα. Αλλά εγώ την είχα βρει πρόσφατα γιατί ήταν μονίμως sold out. Είναι η Pretty Guardian παλέτα σε συνεργασία με την αγαπημένη Sailor Moon. Και εδώ μέσα υπάρχει ένα κίτρινο το οποίο μου μιλάει και μπορεί να δέσει με όλο αυτό. Οπότε λέω να τολμήσω να το βάλω κάπου εδώ μπροστά. Θα απλώσω για αρχή πάρα πολύ καλά εδώ την φάση, αφήνοντας κενό εδώ το μπροστινό κομμάτι και μπλεντάρω με το δάχτυλό μου. Λέω να πάρω. Παίρνω ένα πινελάκι Letizia Le Matte OGBSB και αυτή είναι εδώ την κίτρινη απόχρωση. Και θα τη βάλω ακριβώς εδώ, στο εσωτερικό του ματιού μου και μπλεντάρω και προς την κόχη να σβήσει. Έχω αυτό το feeling το ότι ξανανοίγουν τα μαγαζιά, τα εστιατόρια. Παναγία μου, υπάρχει πάλι κάποιος λόγος να νιώσεις άνθρωπος, φυσιολογικός, πράγματα τα οποία ποτέ δεν σκεφτόσουν πριν. Και πάλι μπαίνω σε αυτό το mood να ετοιμαστώ, να γίνω για τον εαυτό μου λίγο πιο έτσι όμορφη, να περιποιηθώ παραπάνω. Και ξέρετε πώς πάνε αυτά, μωρέ! Τέλεια, μου αρέσει. Θα το αφήσω εδώ γιατί δεν θα κάνω το κάτω βλέφαρο τώρα, θα το συνεχίσω μετά. Οπότε τη βάζουμε στην άκρη την παλέτα. Πάντως αυτό το κίτρινο γράφει πάρα πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο λέω να αφαιρέσω αυτό γιατί πραγματικά πόνεσαν τα αυτιά μου και θεωρώ ότι έχει περάσει το μισάωρο. Να σας πω τι ένιωθα όλη αυτή την ώρα. Ένιωθα ένα σαν να με τσούζει λίγο, σαν να με καίει λίγο κατά όλη τη διάρκεια που το φορούσα. Επίσης το ένιωθα παγωμένο, σαν να κρύωνε και πραγματικά νιώθω λίγο πιο sculpted την περιοχή αυτή και κρύα. Ενδιαφέρον. Γενικά τα skincare της και οι μάσκες της είναι ενδιαφέρον. By the way, σήμερα φορούσα πρώτη φορά στη ζωή μου από τότε που μου ήρθε το Desi Skin, το serum της, και θα σας πω εντυπώσεις σε περίπου ένα μήνα. Πάμε να προχωρήσουμε τώρα. Θα πάρω από αυτές τις mini παλετούλες εδώ, τη Self που ήδη ξεκίνησα να χρησιμοποιώ, και την πιο σκούρα απόχρωση, την Metallize, να τη βάλω εδώ στην άκρη, έτσι ώστε να μπορεί να δέσει με αυτήν την σκούρα που έχω σκοπό να βάλω στην εξωτερική γωνία, τη Matte. Αλλά θα το κάνω πιο έντονο σε λίγο αυτό. Πάμε πάλι στην παλέτα του Hindas και πάμε τώρα να ξαναπάρουμε αυτό εδώ το μικρό το πινελάκι και να πάρουμε την Intra από την πλευρά Intra Fatum και να πάμε εδώ κάτω κάτω και τώρα να μπούμε ακριβώς εδώ στο εξωτερικό δε. Μπορώ να πω ότι όλο αυτό που γίνεται μου αρέσει πάρα πάρα πολύ σήμερα. Είμαι σε mood, το νιώθω όλο αυτό που κάνω. Τώρα, αυτό που παρατηρώ είναι ότι δεν έχω κάποιο eyeliner καινούριο, ούτε νομίζω κάποιο μολύβι ματιών. Δεν πειράζει, δεν είχα προετοιμαστεί για eyeliner και τέτοια. Ωστόσο, δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν θέλω να βάλω βλεφαρίδες ή όχι. Και να βάλω βλεφαρίδες σίγουρα θα βάλω όμως τουφάκια, έτσι αποφάσισα. Έλεγα, επειδή ο ίδιος ο Hindas λέει ότι η πλευρά από το Intra Fatum, η μαύρη, μπορεί να γίνει eyeliner, έλεγα να σκιαγραφίσουμε σύριζα το μάτι μας στην βλεφαρίδα μας, το στεφάνι, με αυτό εδώ το μαύρο το τέλειο, για να δούμε αν όντως μπορεί να κρατήσει σαν eyeliner. Τώρα βλέπω και λίγο fallout, αλλά μικρό το κακό. Λοιπόν, ναι, ξεκάθαρα μπορεί να σταθεί μόνο του σαν eyeliner. Το αν θα κρατήσει δεν το γνωρίζουμε ακόμα προφανώς, ή αν θα αρχίσει να αχνίζει και να φεύγει αυτό το πράγμα. Προς το παρόν όμως σίγουρα έχει δώσει έτσι ένα πολύ ωραίο βάθος στο μάτι μας. Πάμε τώρα να προχωρήσουμε λίγο. Σίγουρα θα βάλω μάσκαρα, θα βάλω στο ένα μάτι μια άλλη μάσκαρα, στο άλλο μάτι μια άλλη μάσκαρα, έτσι για να τις δοκιμάσουμε. Έχω δύο super hyped up μάσκαρα μπροστά μου. Η μία super hyped up στο Instagram και είναι η Maybelline Sensational Sky High Mascara και η άλλη είναι super hyped up γενικότερα και στο TikTok και είναι η Lash It Loud Volumizing Mascara από ELF. Θα βάλω την ELF στην δεξιά πλευρά του ματιού μου και την Maybelline στην αριστερή. Σας καθρεφτίζει οπότε το αντίθετο, καταλάβατε. Παίρνω πρώτα την ELF σιλικόν βουρτσάκι, πρώτη στρώση
δεύτερη στρώση, τρίτη. Τώρα τις περνάω έτσι πολύ γρήγορα, δεν έχω ξαναβουτήξει μέσα στο δοχείο. Σκληρό το βουρτσάκι, όχι μαλακό. Αρκετά υδαρές το προϊόν το ίδιο. Τις ξεχωρίζει, τις δίνει λίγο μάκρος, αλλά δεν δίνει αυτό το μπαμ αποτέλεσμα έτσι εκ πρώτης όψεως. Πάμε και στη Maybelline Sky High. Okay, μαλακό βουρτσάκι σιλικονούχο. Λίγο πιο στιφό το προϊόν μέσα. Okay, ναι, αυτό είναι πιο κοντά στη φιλοσοφία και στα γούστα μου. Ξεκάθαρα πράγματα. Καλά, νομίζω ότι βλέπουμε όλη τη διαφορά. Shocking αυτή η μάσκαρα. Θα περάσω και από εδώ για να έχουμε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Πάμε λίγο να προχωρήσουμε στη βάση μας και μετά θα ξαναεπιστρέψουμε εννοείται στα μάτια όπως κάνω πάντα άλλωστε. Και εδώ τώρα έχουμε πάρα πολλά, αρκετά προϊόντα, πολλά ενδιαφέροντα προϊόντα. Να πω ότι στα προϊόντα του foundation τα έχω δοκιμάσει όλα εκτός από ένα, αλλά ακόμα και αυτό το ένα δεν θα το δούμε σήμερα γιατί θεωρώ ότι πρέπει να σας μιλήσω για κάποιο άλλο και να σας δείξω κάποιο άλλο το οποίο ήταν revolutionary στην όλη μου φιλοσοφία γενικότερα. Έχω όμως πάρα πολλά primer και νομίζω από αυτά δεν έχω δοκιμάσει το πρόσωπό μου κανένα παρά μόνο ένα έκανα swatch στο χέρι μου. Δεν ξέρω ποιο θα δοκιμάσω σήμερα. Όποιο και να δοκιμάσω πάντως θα είναι μια fair ευκαιρία καθώς το foundation που θα βάλω πάνω το έχω φορέσει κάποιες φορές ήδη. Αυτή τη στιγμή ολοκένουργια απείραχτα primer στα χέρια μου κρατάω 5, ναι 5 ολόκληρα απείραχτα primer. Κάποια είναι ολοκένουργια. Να ξεκινήσουμε από κάποιο το οποίο έχει γίνει η επανάσταση στο TikTok και στα social media. Είναι το NYX The Marshmallow Primer. Αυτό είναι αυτό που έκανα και swatch στο χέρι μου για να δω αν όντως είναι σαν marshmallow και αν μυρίζει σαν αυτό και αν έχει τέτοια υφή. Να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι τι συμπέρασμα είχα βγάλει. Το δεύτερο, το έχω κάνει εφαρμογή σε κάποιο πρόσωπο ενός μοντέλου και ήταν τραυματική η εμπειρία αυτή. Άρχισε να κάνει κομματάκια σαν τυράκι και να φεύγει. Βέβαια, εκείνη η κοπέλα έκανε θεραπεία της ακμής με χάπια και με κρέμες, οπότε ξεφλούδιζε έτσι κι αλλιώς. Οπότε δεν ξέρω αν τελικά μπορεί να έφυγε και το πρόσωπό της. Είναι το Dior Forever Skin Veil με SPF 20. Το επόμενο είναι το Ole Henriksen Banana Bright Face Primer, το οποίο λέει ότι ενυδατώνει, βοηθάει το foundation να κρατήσει. Εξουδετερώνει την επιδερμίδα και το χρώμα και εννοείται έχει βιταμίνη C. Το επόμενο είναι το καινούριο Mint Melt Cooling Face Primer από ELF. Και τέλος έχουμε το Tatcha The Liquid That was very German The Liquid Silk Canvas. Το οποίο αυτό νομίζω ότι σίγουρα το βάλω στη μισή πλευρά του προσώπου μου 100%. Λέω σήμερα να περιοριστούμε στο Tatcha και στο NYX, να κάνω μισό-μισό. Ξαναλέω ότι δεν έχω χρησιμοποιήσει κανένα μέχρι τώρα στο πρόσωπό μου, ωστόσο μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι το foundation το έχω δοκιμάσει με διάφορα πράγματα, οπότε ξέρω περίπου πώς εφαρμόζει και πώς διαρκεί και πώς κρατάει. Παίρνουμε λοιπόν στην πλευρά αυτήν το Tatcha The Liquid Silk Canvas, είναι ακριβώς το ίδιο με το Patty, απλά σε υγρή μορφή. Έρχεται εδώ με ένα σφράγισμα χάρτινο για να ξέρεις ότι είναι ολοκένουργιο. Το ανοίγω, πολύ ωραία η συσκευασία του, ολόιδια χρώματα και με το βαζάκι. Το κουνάω χωρίς να ξέρω αν πρέπει. Και εφαρμόζω ένα pump. Okay. Ίδιο χρώμα ακριβώς έχει με το άλλο, ακριβώς η διαμυρωδιά. Λοιπόν, εγώ το Patty Primer από Tatcha, το βαζάκι, το λάτρευα. Γενικά όμως είχα λίγο τα θέματά μου αναδιαστήματα, από την άποψη ότι άφηνε ένα λίγο λιπαρό τελείωμα, λέγανε όλοι ότι είναι για μεικτές και λιπαρές επιδερμίδες, ενώ διαφωνούσα κάθετα εγώ ότι δεν είναι για μεικτές και λιπαρές επιδερμίδες. Ήταν αρκετά ενυδατικό, είχε έλαια μέσα, άφηνε λίγο στο τέλος ένα λιπαρό φινίρισμα. Ωστόσο μου άρεσε πάρα πολύ το πώς έκανε το δέρμα μου, γιατί τα Tatcha γενικότερα έχουν για πάρα πολλές skin και ρουσίες μέσα και συστατικά. Αυτό μπορώ να πω ότι δεν είναι τόσο λιπαρό, απορροφάται πολύ πιο εύκολο από το Patty, έχει ολόιδια μυρωδιά και νιώθω ότι κάτι κάνει στο πρόσωπό μου αμέσως, δηλαδή νιώθω ότι σαν να τσιτώνει λίγο το δέρμα μου, σαν να ενυδατώνει και να παγώνει και ταυτόχρονα. Νομίζω ότι μου αρέσει προς το παρόν. Θα δούμε εννοείται πώς θα κρατήσει και το foundation από πάνω. Και πάμε τώρα στις NYX το Marshmallow Primer. Πολύ ωραία συσκευασία, έχει γίνει χαμός με αυτό το προϊόν. Και κουνάω και αυτό και βάζω και από αυτό μία ποσότητα. Ναι, βγαίνει σαν marshmallow. Ναι, μυρίζει σαν marshmallow. Δεν τα τρώω εγώ γενικότερα τα marshmallow, δεν μου αρέσουν. Τώρα, έχει αυτή την υφή σαν αφρός, όπως είναι τα marshmallow, αυτό το περίεργο το πράγμα που δεν μπορώ να περιγράψω. Μυρίζει σαν marshmallow, ναι. Θεωρώ ότι αυτή η πλευρά που είναι το NYX είναι λίγο πιο λευκή. Λευκαίνει το πρόσωπό μου κάπως. Αυτή έχει απορροφηθεί ήδη, βλέπω και σαν ένα φίλτρο από πάνω. Ένα φίλτρο το οποίο δεν υπάρχει προφανώς. Σαμποτάζ.
Στην υφή μου αρέσουν και τα δύο πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτό είναι λίγο πιο ενυδατικό και λίγο πιο λιπαρό συνάμα. Να σας πω τώρα ότι και τα δύο, primer υπόσχονται πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Λέει ότι έχει 10 ωφέλη που παρατείνουν τη διάρκεια του μακιγιάζ. Ότι λιένει, απαλύνει, παρατείνει τη διάρκεια του μακιγιάζ για 16 ώρες. Ενυδατώνει, καταπραίνει, εξομαλύνει τον τόνο, ελαχιστοποιεί τους πόρους, σβήνει τις ρητίδες, προσθέτει άπαλο φινίρισμα και διατηρεί το μακιγιάζ σαν καινούριο. Έλα ρε μάγε, πού είσαι! Λοιπόν, το τάτσα σίγουρα μειώνει τους πόρους και εξαφανίζει καλύτερα τις ρητίδες. Δεν θα έλεγα το ίδιο και για τον Νίξ. Τον Νίξ ωστόσο το νιώθω πιο ενυδατικό και ότι είναι γενικά και η επιδερμίδα μου πιο ενυδατωμένη. Αλλά νιώθω τον Νίξ και λίγο πιο λιπαρό από ότι το τάτσα, κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι καλό για τη διάρκεια του μακιγιάζ μου όντως. Δεν θεωρώ ότι έχει 10 ωφέλη, έχει σίγουρα κάποια. Θα το δούμε όμως και πώς θα φοριέται, δεν προδικάζω, απλά σας λέω τι αισθανόμαι έτσι σαν πρώτης άποψης. Το Tatcha Liquid Silk Canvas λέει αρχικά ότι είναι ένα προστατευτικό primer προσώπου, το οποίο λέει είναι oil free, είναι τελείως weightless, δηλαδή δεν το νιώθεις στην επιδερμίδα. Έχει μέσα λέει μετάξι, το οποίο προστατεύει την επιδερμίδα σου, έλα οι εκτόσεις να πέφτουνε. Βοηθάει λέει και για τους ρήπους του περιβάλλοντος και του μακιγιάζ, για να μην βουλώνει πόρους και ούτω καθεξής. Και κάνει λέει την εμφάνιση της επιδερμίδας καλύτερη. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Για αρχή, επειδή όλα αυτά που έχω εδώ μπροστά μου είναι σχετικά καινούρια, σχετικά επαναστατικά προϊόντα, είναι αυτή η νέα φιλοσοφία, εκτός από το ένα που θα φορέσω, αυτή η λίγο πιο νέα φιλοσοφία του βαμμένου άβαφου, του να δείχνουμε δέρμα και ούτω καθεξής, θα σας τα αναφέρω λίγο πάρα πολύ γρήγορα και ας γίνει και μια ώρα το βίντεο, δεν πειράζει. Αρχικά να πούμε ότι το Elf Camo CC Cream το πήρα για έναν άλλο λόγο, όχι για να σας το δείξω στο σημερινό βίντεο, αλλά να θυμάστε ότι το έχω. Σήμερα αυτό που δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, ούτε swatch δεν το έχω κάνει, αλλά δεν θα σας δείξω, θα το δούμε σε TikTok και τέτοια, είναι το Dior Forever Natural Nude. Το πήρα με το που βγήκε, αλλά αν θέλετε να δείτε κάποιο review μπορείτε, ας πούμε, να μπείτε στο Σουζάνι της, στο Σουζάνι της Κανάλας, στο κανάλι της Σουζάνας. Αυτό που έχω βάλει στην καρδιά μου, λατρεύω, φοράω καθημερινά και το αναμειγνύω με άλλο ένα προϊόν και ένα ακόμα πιο ωραίο αποτέλεσμα, είναι αυτό που δεν περίμενα ποτέ. Το Fenty Beauty Ease Drop, το έχω σε 4 αποχρώσεις, έχω πάρει την 3, την 6, την 7 και την 8. Το αναμειγνύω με το αγαπημένο μου Deep Bronzy Anti-Pollution Sunshine Drops από Drunk Elephant και αυτός ο συνδυασμός τον έχω δείξει και σε stories, είναι θανατηφόρος, έχει πολύ ωραία διάρκεια, πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Κάνω μπλεμ. Δεν θα το δούμε σήμερα αυτό γιατί το έχω πολύ φορέσει. Με ένα που έκανα ένα πρώτον εντυπώσεων μόνη μου off camera, απογοητεύτηκα πάρα πολύ, είχα πολύ ψηλές προσδοκίες σε σημείο, πολύ ψηλές προσδοκίες όμως, είναι το Urban Decay Stay Naked Hydromaniac Tinted Glow Hydrator. Η Urban Decay αρχικά δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα, εγώ έβλεπα αυτό το πράγμα να κυκλοφορεί παντού, βέβαια οι περισσότεροι λέγανε ότι είναι sponsor οι ενέργειές τους, συνήθως στο εξωτερικό γινόταν, στη Γερμανία, ξένα βίντεο, αγγλικά, αμερικάνικα και τέτοια. Εν πάση περιπτώσει όμως όλοι λέγανε πάρα πολλά καλά λόγια και ανθρώπους που εμπιστεύομαι πάρα πολύ, παρόλο που ήταν sponsor το βίντεο, βέβαια, να μου πεις ενδιαφέρουν και τα δέρματα, οι επιδερμίδες, το πόσο κρατάει ένα προϊόν. Ναι, συμφωνώ. Ωστόσο, παιδιά, το φόρεσα. Εντάξει, το γράφει ότι έχει έλαια και τέτοια μέσα, το γράφει ότι είναι glowy, το γράφει ότι είναι ενυδατικό κλπ. Λέει όμως ότι κρατάει 24 ώρες και ότι κάνει για όλες τις επιδερμίδες. Σε αυτό εγώ θα διαφωνήσω. Αρχικά λέει επίσης ότι είναι medium to full η κάλυψή του, εάν θες δηλαδή τη χτίζεις. Θα διαφωνήσω επίσης, το έβαλα με την πρώτη στρώση κιόλας. Ένιωθα ένα βαρύ πράγμα. Ενυδατικό αλλά λιπαρό στο πρόσωπό μου. Καμία διάρκεια, μεταφερόταν με τα πάντα, ακόμα και σεταρισμένο. Σεταρισμένο φαινόταν πάρα πολύ βαρύ. Μετά, όσο και να το σέταρες, άρχισε να μπαίνει μέσα στις λεπτές γραμμές. Γενικότερα είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη. Ευτυχώς πήρα μόνο μια απόχρωση την 30, η οποία είναι κάθετε κούτι και γάντι βέβαια. Δεν θεωρώ ότι, βέβαια, ότι είναι για τη δική μου επιδερμίδα. Θεωρώ ότι είναι για κάποιον ο οποίος έχει πάρα πολύ ξηρή επιδερμίδα και δεν κάνει για μάσκα σίγουρα, αν με ρωτάτε. Αλλά αυτή είναι η δική μου ταπεινή άποψη. Ωστόσο, αν θέλετε Urban Decay, μπορείτε να τα προθυμηθεύεστε από το εξωτερικό. Δυστυχώς δεν υπάρχουν άλλο στην Ελλάδα. Έχουν πάρα πολύ ωραία και αγαπημένα μου προϊόντα. Εγώ δηλαδή συνεχίζω και τα αγοράζω, αλλά αυτό δυστυχώς δεν είναι για μένα. Να σταθούμε όμως στο γεγονός, για αυτό που θα σας πω σήμερα, το οποίο δεν θα πιστεύετε περισσότερο ή θα τα ακούσετε από το στόμα μου. Όχι, δεν είναι sponsor το βίντεο. Ναι, τα εννοώ όλα αυτά που λέω πραγματικά και sponsor να ήταν, θα τα εννοούσα προφανώς γιατί θα τα είχα δοκιμάσει και θα δέχτηκα το sponsorship. Αλλά δεν είναι sponsor, το ξανατονίζω και είμαι βαθύτατα σοκαρισμένη για αυτό που πρόκειται να σας πω και να σας δείξω τώρα. Υπήρχε κάποτε ένα foundation το οποίο το συχαινόμουν σαν λίγα εκεί έξω. Πραγματικά ένιωθα
ότι ήτανε γιακ, με όλη τη σημασία και λέξη και οτιδήποτε άλλο. Θεωρούσα ότι δεν μπορεί να κολακέψει κανέναν, ακόμα και σε άλλους όταν το εφάρμοζα. Δεν μου άρεσε, θεωρούσα ότι με κάνει μεγαλύτερη, ότι δεν κάθεται καλά, ότι δεν έχει σταθερότητα και ότι δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά που υπόσχεται. Εν πάση περιπτώσει, είχα πληγώσει πάρα πολύ την εταιρεία τότε, γιατί την αγαπώ αυτή την εταιρεία. Και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τον λόγο, αλλά φυσικά και το σεβάστηκαν. Ξέρω ότι του σηκώνει τη τρίχα αυτή τη στιγμή που μιλάω. Και μου στείλανε τη νέα εκδοχή αυτού και ήμουνα ήδη προκατελημένη σε φάση. Το δοκιμάσαμε. Το φορέσαμε. Και με μάσκα. Και όλη μέρα. Και στην παιδική χαρά. Και από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και σε μίξη. Ακόμα και με λάμψη. Και ήμουν σε φάση. What is happening? Πάμε να κάνουμε την επαναστατικότατη revolutionary μίξη του νέου NYX Total Control Pro Drop Foundation. Καλά ακούσατε κυρίες και κύριοι, όσοι είστε σε αυτό το κανάλι από την αρχή, θα ξέρετε σίγουρα για ποιο πράγμα μιλάω. Εδώ λοιπόν τώρα έχω την απόχρωση Natural, την οποία κανονικά αναμειγνύω με μία πάρα πολύ μικρή σταγόνα από το Light. Ναι, θεωρώ ότι το λένε Pro γιατί μπορείς να το αναμίξεις με Light ή με Dark, να το κάνεις πιο ανοιχτό, πιο σκούρο, να κάνεις τον τόνο όπως σε βολεύει. Υπάρχει και το Warm που υπάρχει με λίγη λάμψη μέσα, να το κάνουμε και αυτό σήμερα. Ξαναλέω ότι το έχω δοκιμάσει με πάρα πολλά primer και ενυδατικές και μου καθόταν σχετικά καλά με τα πάντα. Οπότε δεν φοβάμαι σήμερα τα primer. Σήμερα δοκιμάζουμε καθαρά και μόνο τα primer. Το foundation το έχω δοκιμάσει, δηλαδή δεν είναι πρώτον εντυπώσεων. Έρχομαι για να σας πω ολοκληρωμένη απάντηση. Παίρνω λοιπόν ένα καλό pump από την απόχρωση Natural. Παίρνω αρκετό προϊόν, δεν θα σας πω ψέματα. Παίρνω μια μικρή μηδαμινή από το light και δεν θα το έβαζα υπό κανονικές συνθήκες, αλλά επειδή θα το αναμίξω και με το warm, γιατί μ' αρέσει, παίρνω λίγο light να μην το παρασκουρίνουμε. Τρεις μικρές πολύ λεπτές σταγονίτσες και το ίδιο θα κάνω και με το warm. Η τελική μου μίξη είναι αυτή εδώ πέρα. Θα πάρω για αρχή το αγαπημένο μου IT Cosmetics Superstar Flawless Foundation πινέλο. Έχει κάλυψη, μπλεντάρει πάρα πολύ ωραία, στεγνώνει, αλλά όχι αυτό το άσχημο το ματ. Κάθεται τέλεια στο δέρμα, τέλεια, δεν μπαίνει σε λεπτές γραμμές. Έχει πολύ ωραία κάλυψη η οποία χτίζεται. Δεν πιστεύω ότι λέω εγώ αυτά τα λόγια, ναι. Έχω βουτήξει μία φορά το πινέλο μου μέσα στη μίξη και απλά πηγαίνω και πηγαίνω και πηγαίνω και προχωράω. Και βλέπετε ότι μπορείτε να το σύρετε δεξιά και αριστερά για να το πάτε όπου θέλετε εσείς. Και συνάμα επίσης να κάνετε κινήσεις ταμποναριστές ώστε να το μπλεντάρετε, να γίνει με ένα με την επιδερμίδα σας. Τώρα μπορεί να έχω παίξει λίγο λάθος με την απόχρωση, να είμαι και απόλυτα ειλικρινής, το βλέπω στην κάμερα. Ωστόσο, τώρα το έκανα λάθος, ας πούμε. Άλλες φορές καταφέρνω τη μίξη ακριβώς όπως θέλω. Οξυδώνεται πάρα πολύ λίγο και γενικότερα δένει πάρα πολύ ωραία με την επιδερμίδα. Τώρα που το έχω μπλεντάρει, σε κάποια σημεία περνάω ταμποναριστά με το πινέλο μου και με μία δεύτερη στρώση. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι το συγκεκριμένο foundation, όλος παραδόξιος βέβαια, μου αρέσει πολύ περισσότερο όταν είναι δουλεμένο με πινέλο και όχι τόσο πολύ με υγρό σφουγγάρι. Γιατί νιώθω ότι με υγρό σφουγγάρι λίγο το σηκώνει σε κάποια σημεία. Δεν έχω καταλάβει βέβαια αν φταίει το σφουγγάρι, γιατί δεν μου το κάνει με όλα τα σφουγγάρια. Απλά το αναφέρω, εννοείται τώρα που θα βάλουμε βέβαια τα concealer και θα κάνουμε τα cream contour και όλα αυτά, θα δουλέψουμε, θα συνεχίσω να δουλεύω και με το σφουγγάρι. Απλά αυτή είναι μία στρώση και μόνο εδώ σε αυτά τα σημεία πέρασα και μία δεύτερη. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη με το συγκεκριμένο το προϊόν, να σας πω. Και δείτε λίγο πόσο έχει μείνει, εννοείται έκανα λίγο υπερβολές στην μίξη μου, δεν το έκανα όμως επίτηδες. Ναι, είναι ένα foundation το οποίο σας το προτείνω, ναι, ταξίδεψα με αυτό, σας το συστήνω ανεπιφύλακτα, μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Πάμε τώρα να βάλουμε και ένα καινούριο concealer. Ένα concealer για το οποίο πραγματικά έχω υψηλές προσδοκίες. Ένα concealer την πρώτη του εκδοχή την αγάπησα πάρα πολύ και την αγαπώ αρκετά πολύ ακόμα, αλλά θεωρώ ότι με την πάροδο του χρόνου δεν θα μου τέριαζε 100% πλέον, γιατί άνθρωποι είμαστε και μεγαλώνουμε. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Λόγος γίνεται για το Tarte Shape Tape Ultra Creamy Concealer, που είναι αυτό εδώ πέρα. Διαφέρουν λίγο οι αποχρώσεις του, είναι λίγο πιο ενυδατικό και πιο υδαρές αυτό, έτσι λέει, δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι ίδιες οι αποχρώσεις με το προηγούμενο, δηλαδή δεν είναι οι ονομασίες Light Sand, Light Neutral κλπ. Τώρα βγαίνει σε νούμερα 16 νι και από κάτω έχει την επεξήγηση Fair Light Neutral, την οποία όταν το αγόρασα δεν την είχα δει. Fair. Μπορεί να βγούμε λίγο σαν τον Κάσπερ, το φαντασματάκι. Έχει το ίδιο τεράστιο Doe Applicator. Okay, ναι, είναι πιο ενυδατικό, το νιώθω με την πρώτη υφή στο δέρμα μου. Ναι, μυρίζει ολόιδια. Παίρνω κατευθείαν το σφουγγάρι από The Make Art Academy με τη Μαρία τη Μαρικογιαννάκη και το μπλεντάρω. Λοιπόν, η κάλυψη νιώθω ότι είναι εκεί. Είναι πολύ πιο ενυδατικό, δεν θα σας πω ψέματα.
Το βλέπω, το οραματίζω με το έργο. Αρχικά να σας πω ότι στην κάμερα για κάποιον λόγο φαίνεται πολύ πιο ανοιχτό από ότι είναι στην πραγματικότητα. Εδώ τώρα νιώθω ότι δένει πάρα πολύ ωραία με το δικό μου το πρόσωπο. Νιώθω ότι φωτίζει, ότι έχει πολύ ωραία απόχρωση γενικότερα. Νιώθω ότι έχει εξουδετερώσει και έχει φωτίσει όντως κατά τα μάτια μου. Δηλαδή μου το έχει δώσει αυτό. Βέβαια κοιτάω την κάμερα και λίγο τρομάζω. Αλλά ναι, μου αρέσει αρκετά. Όχι, μου αρέσει. Ενώ το φοβήθηκα λίγο, μου αρέσει. Προχωράμε να δώσουμε σχήμα και λίγο ακόμα χρώμα στο δέρμα και στο πρόσωπο. Αυτό. Τώρα εδώ έχω πάρα πολλά προϊόντα. Νομίζω ότι δεν θα μπορέσω να τα δείξω όλα αυτά τα πολλά προϊόντα που έχω. Πάμε να δώσουμε λίγο χρώμα και λίγη διάσταση και λίγη γωνία σε αυτό το προσωπάκι. Και εδώ τώρα έχω πολλά και ενδιαφέροντα προϊόντα. Να πω ότι αρχικά δεν έχω κανένα στεγνό bronzer, επομένως θα κινηθούμε με ένα υγρό που έχω και ελπίζω να μας πάει καλά. Και εννοείται πως έχω και υγρό contour. Έχω 4 προϊόντα από υγρά contour παύλα bronzer εδώ πέρα. Και σίγουρα θα πορευτούμε 100%, δεν το διαπραγματεύομαι, είναι ολοκένουργιο στην αγορά, μόλις το είδα τρελάθηκα με του Patrick Ta, το She's Statuesque, είναι η απόχρωση, Cream Contour Powder Bronzer Duo. Α, powder, ok, το παίρνω πίσω, έχει και πούδρα μέσα αυτό, πάρα πολύ ωραία, να το ανοίξω. Είναι αυτό εδώ πέρα, είναι σαν το ρούζ του που είναι από τη μία κρίμη και από την άλλη πουδρένιο και έχει και το παραθυράκι για να μην λερώνονται, πάρα πολύ ωραίο. Μετά έχω και ένα προϊόν το οποίο το ψάχνα πάρα πολύ καιρό, αλλά μονίμως ήταν sold out και επιτέλους το πήρα. Δεν είναι καινούργιο στην αγορά, αλλά είναι καινούργιο για μένα. Από Charlotte Tilbury το Contour Wand, στην απόχρωση Fair Medium και πραγματικά το ψάχνα αιώνες. Δεν έχω δοκιμάσει μέχρι τώρα ούτε το ένα ούτε το άλλο ακόμα. Μετά έχω τις KKW, το Light Contour, το οποίο το έχω δοκιμάσει και είναι εξαιρετικό, οπότε δεν θα το δούμε σήμερα. Και τέλος, κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε και το Laguna Sunkissed Bronzing Cream από NARS, το οποίο είναι υγρό bronzer, πρώτη φορά βλέπω εγώ από NARS υγρό bronzer, matte, στην κλασική απόχρωση Laguna που βγαίνει και το πασίγνωστο bronzer που έχουν γενικά. Επίσης, μπορεί να μην έχω στεγνό bronzer πέρα από το Patrick Ta, αλλά είχα αγοράσει την καινούρια πούδρα από Dior. Λοιπόν, την Dior Backstage Face and Body Powder στην απόχρωση Neutral Professional Performance Perfecting Translucent Powder, αυτή είναι εδώ, και από μόνη μου για κάποιον λόγο την πήρα και σε μια πολύ σκούρα απόχρωση που είναι η 4 Neutral και θα μπορούσε να είναι και ένα bronzer. Θα δούμε πώς θα μας πάει. Από loose πούδρες τώρα να πω ότι έχω την πούδρα Tatcha The Silk Powder και με αυτήν θα πορευτούμε κάτω από τα μάτια μας. Λίγο αργότερα όμως, πάμε τώρα προς το παρόν να κάνουμε όλα αυτά τα υγρά contour κλπ. Γιατί έχω και υγρό highlighter και υγρά rouge αρκετά και υγρό bronzer και υγρό contour. Θα δοκιμάσω το Patrick Ta για αρχή και ανοίγω το παραθυράκι με αυτό. Εάν μου αρέσει πάρα πολύ θα κάνω όλο το πρόσωπο και θα αφήσω τη Charlotte Tilbury και τα υπόλοιπα για ένα άλλο βίντεο ή κάποια άλλα social media μου. Εάν πω ok μέτριο, θα χρησιμοποιήσουμε και κάτι ακόμα. Παίρνω ένα Sasha πινέλο, το 2, και κάνω ένα dip στο cream προϊόν. Κανονικά μου αρέσει να το δουλεύω πάνω στο δέρμα μου πρώτα, αλλά οκ, την έκανα την προσπάθειά μου. Δεν είναι πάρα πολύ έντονο με τη μία, ούτε που το βλέπετε. Επομένως νομίζω ότι μπορεί να χτιστεί στο πρόσωπο. Wow! Το wow πήγαινε στο ότι δεν φαίνεται και από ό,τι βλέπετε ότι κάνει μια πολύ ωραία σκίαση σε ψυχρό, ωραίο όμως υποτόνο, όχι πολύ σταχτή, σιγά σιγά. Βλέπω τώρα αν σηκώνει το foundation από κάτω και προς το παρόν είμαστε εντάξει. Θα συνεχίσουμε με αυτό. Ειλικρινά θεωρώ ότι μέχρι τώρα σε υγρό contour είναι η πιο σωστή απόχρωση που είχα ποτέ. Κάνει αυτή την τέλεια σκιά που πρέπει να κάνει, χωρίς όμως να φαίνεται πάρα πολύ ψυχρό, σταχτή ή έντονο υπερβολικά. Νομίζω ότι χτίζεται και μπορεί να γίνει ακόμα πιο ωραίο. Πραγματικά έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Θεωρώ όμως μπορούμε να δώσουμε τώρα πια και μια ευκαιρία στο υγρό bronzer από NARS. Ελπίζω να μην το μετανιώσω αυτό και να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω και με τι tool να προχωρήσω. Θεωρώ καλύτερη ιδέα να πάρω τον ποπό από το σπουγγάρι της Μαρίας. 1, 2, 3. Μυρίζει πολύ ωραία καρύδα, καλοκαίρι βασικά μυρίζει αυτό. 1, 2, 3. Οκ, τέλεια δουλίτσα. Ω, πάμε να το βάλω αυτό στο πρόσωπό μου. Μπορεί να τα καταστρέψει όλα, αλλά no risk, no fun, baby. Καλά να μου πεις, μωρί, το έχεις μπλεντάρει όλο στο χέρι σου. Λοιπόν, 1, 2, 3, πάμε. Γεια σου μπροντζαρισμένη κούκλα του καλοκαιριού που έχεις ξεφυγεί ήδη από την άνοιξη και έχεις πάει
σε τροπικά μέρη. Wow. Είναι σαν να, δεν ξέρω, προφασμός παιδί μου. Λοιπόν, έχω κάποια πραγματάκια εδώ από Rare Beauty, από Selena Gomez, το brand της. Επιτέλους κατάφερα και τα απέκτησα στα χέρια μου. Εννοείται πως έχω τρελαθεί με τα υγρά ρούς της. Έχω το... αυτά που έρχονται σε αυτήν εδώ τη συσκευασία. Είναι οι αποχρώσεις Grace και Joy, είναι εκπληκτικές και οι δύο, τις έχω ήδη δοκιμάσει. Και μετά αυτό που δεν έχω δοκιμάσει και το έχω κάνει μόνο swatch είναι το Nearly Apricot από τα Melting Blushes. Τώρα, αυτό ξαναλέω το έχω κάνει μόνο swatch, γι' αυτό θα δοκιμάσω αυτό σήμερα. Να σας πω μια τελική άποψη για αυτά που τα έχω δοκιμάσει ήδη. Θα σας κρατήσουν για πάντα γιατί θέλουν ειλικρινά ένα χιλιοστό προϊόν μόνο, ιδάλλως θα γίνεται σαν κλόουν. Είναι πάρα πολύ έντονα σε απόδοση. Ωστόσο είναι μαγικά. Είναι σταθερά, δεν πάνε πουθενά, έχουν πολύ ωραίες αποχρώσεις και γενικά τα αγάπησα έως τώρα. Έχω και το υγρό highlighter, θα το βάλουμε και αυτό σε λίγο. Παίρνω λοιπόν τώρα το λεγάμενο ρούς, θα το πάρω με το πινέλο που έβαλα και το contour μου. Ελπίζω αυτό να μην πάει στραβά. Okay, και αυτό το βλέπω αρκετά pigmented, οπότε θέλει λίγο προσοχή η κατάσταση. Το ταμπονάρω πάνω στο χέρι μου. Λοιπόν, και ταμποναριστά το πάω στα ζυγωματικά μου και λίγο στα μήλα μου, άνοιξη έρχεται. Εφόσον είμαστε σε αυτό το σημείο, πάμε να βάλουμε και υγρό highlighter πριν σετάρουμε οτιδήποτε. Εδώ τώρα είναι τεράστια συσκευασία, η απόχρωση είναι mesmerized. Αυτό που σίγουρα πρόσεξε είναι ότι δεν θα είναι μια απόχρωση που θα ταιριάζει σίγουρα σε όλους. Έρχονται με αυτά τα τεράστια doffy applicator, εγώ τα βάζω στο χέρι μου αυτά και όχι πάνω σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια στο πρόσωπό μου για να γίνονται λάθη. Και θα το κάνω με το πινέλο και αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στις πολύ ανοιχτόχρωμες κυρίες εκεί έξω δεν θεωρώ ότι θα είναι σωστή αυτή η απόχρωση, καθώς τη θεωρώ λίγο σκούρα για τα πολύ ανοιχτόχρωμα δέρματα. Με το πινέλο φαίνεται να γράφει πολύ ωραία. Δεν νιώθω ότι μου σηκώνει και τίποτα από κάτω. Βέβαια, να πω ότι έχω περάσει πολλές στρώσεις ήδη με άλλα προϊόντα, οπότε ναι. Απλά βλέπω ότι είναι λίγο. Πώς θα το πω, δεν είναι. Είναι οριακά η απόχρωσή μου. Το θεωρώ οριακά λίγο σκούρο. Πάμε τώρα στο Tatcha Silk Powder. Και εδώ πέρα υπάρχει πάλι το σφράγισμα για να δούμε ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί από κανέναν. Πάλι κλασική μοβίδια συσκευασία. Το ανοίγω, το σκίζω. Είμαι πάρα πολύ περίεργη. Δεν έχω καμία ιδέα για το πώς μπορεί να είναι η πούδρα εκεί μέσα, χρώμα, οτιδήποτε άλλο. Okay. Παράξενο, καινούριο. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Τραβάω το λαστιχάκι. Α, ενδιαφέρον. Και βγαίνει γύρω-γύρω, σαν συντριβανάκι από τα πλαϊνά. Okay. Είναι καλό στο να μην χάνεις προϊόν. Είναι κίτρινη η πούδρα μέσα. Και νομίζω ότι θέλω να την εφαρμόσω για πρώτη φορά με πινέλο και όχι σαν bake φάση. Και θα πάρω ένα μικρό πινελάκι από Letizia Lemak, από τα Feather, το FF1. Ελπίζω να μην είναι σκούρα, είναι κίτρινη. Ξέρετε πόσο πεθαίνω για πούδρες. Το επεξεργάζομαι, δεν έχω βγάλει πόρισμα. Λοιπόν, παιδιά, αρέσκομαι. Νομίζω ότι φωτίζει από κάτω, έχει... βοηθάει και λίγο έτσι με τους κύκλους και όλα αυτά, εάν δεν κάνω λάθος, τώρα δεν ξέρω τι βλέπετε εσείς. Έχει πάρει και αυτή την πολύ την ασπρίλα, θεωρώ, από το monitor, γιατί από κοντά πιστέψαμε είναι ιδανικό όλο αυτό που βλέπω εγώ. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, από κοντά είναι ιδανικό, είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει. Προχωράμε, σαν πρώτη άποψη μου αρέσει, πρέπει λίγο να το επεξεργαστώ η πούδρα, τώρα για μένα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, το ξέρετε τι έρωτα έχω με τις πούδρες, οπότε θέλω λίγο να το αφήσουμε να δουλέψει. Πάμε τώρα σε πούδρες προσώπου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι παρήγγειλα μία η οποία δεν περίμενα να έρθει ακριβώς έτσι. Είναι η Giorgio Armani Luminous Silk Glow Fusion Powder. Όταν λέγε glow, περίμενα να είναι μία τύπου hourglass πούδρα. Όχι αυτό το πολύ ωραίο packaging, by the way. Προϊόν. Το οποίο... γυαλίζει πιο πολύ από το λαμπρό μου μέλλον. Θα δούμε πώς θα το... κάνουμε αυτό. Λέω για αρχή να πάρω το Dior, το οποίο το έχω ξαναδοκιμάσει. Δεν είναι πρώτη εντύπωση, δεν κρατιόμουν. Ακούγα τα καλύτερα reviews. Είναι όντως πάρα πολύ ωραία η πούδρα. Θα σας πω όσο την εφαρμόζω κάποιες άλλες σκέψεις που κάνω για τη συγκεκριμένη πούδρα. Είναι η Professional Performance 0 Neutral Απόχρωση. Και παίρνουμε ένα ανατόμια πινέλο μεγάλο και με αυτήν θα σετάρω όλο μου το πρόσωπο. Δεν είναι μια πούδρα με την, από την οποία θα πάρετε κατευθείαν
την ποσότητα που θέλετε. Οπότε πρέπει να περάσετε αρκετές φορές με το πινέλο σας μέσα. Και αν θέλετε να σεταριστείτε 100% χωρίς να είστε όμως κέικι, δεν σας κάνει κέικι αποτέλεσμα, θέλει αρκετές στρώσεις τέλος πάντων. Εκεί θέλω να καταλήξω. Έχουμε σετάρει όλο μας το πρόσωπο και θεωρώ ότι τώρα θα πάρω την Giorgio Armani Luminous Glow Fusion Powder και απλά θα περάσω έτσι από τα κεντρικά σημεία του προσώπου μου για να δώσουμε ένα επιπλέον glow. Μπορεί και να το μετανιώσουμε αυτό. Και μπορεί να μην είναι τόσο κακιά τελικά. Και να φαίνεται υπερβολικά λαμπέρι εκ πρώτης όψεως. Τώρα πάμε σε κάποια hot, super hot προϊόντα. Αλλά πριν από αυτά τα super hot προϊόντα έλεγα να ολοκληρώσουμε τελείως την βάση μας για να προχωρήσουμε παραπέρα. Θα πάρω για ρούζ την παλέτα του Hindas, θα τη δώσουμε μια ευκαιρία όπως της αρμόζει το όπως της αξίζει. Και λέω να πάρω την Boy and Wonder, εδώ τις πιο ροζοπές αποχρώσεις, αν και θα ταιριάζει πιο πολύ το Love and Kills, εσείς τι λέτε? Ναι. Βλακίες λέω, μόνη μου τα ακούω, μόνη μου τα λέω. Θα πάρω την Love and Kills και παίρνω την απόχρωση. Αρχικά παίρνω ένα πιμήνο Βαβάλερη πινέλο, το GS13. Και παίρνω εδώ την πιο ανοιχτή πλευρά. Μόνο αυτό το αρνητικό θεωρώ πως έχει αυτή η παλέτα, ότι τα πάνη είναι λίγο στενά και μπορεί να γίνει ατύχημα. Και επίσης δεν μπορείς να βάλεις το πινέλο μέσα να το βουτήξεις για να πάρει ομοιόμορφα προϊόν από παντού. Αλλά το παραβλέπουμε. Λοιπόν, και πάμε λίγο να δώσουμε. Εδώ ας πούμε φαίνεται αυτό που σας λέω, έχει κάνει μια στάμπα. Είναι επειδή σε άλλα σημεία μπόρεσε και πήρε το πινέλο περισσότερο προϊόν, σε άλλα όχι. Αλλά να το παραβλέψουμε. By the way, να πω ότι τα χείλη μου είναι έτσι flaky, γιατί χθες έκανα ένα τύπου λίγο πιο χημικό peeling για τα χείλη και τώρα βγαίνει αυτό το flakiness προς τα έξω. Εννοείται πριν βάλω κραγιόν θα προσπαθήσω λίγο να το φτιάξω με ένα κανονικό peeling. Και ακόμα λίγο glow από το υγρό highlighter από Rare Beauty, το βλέπουμε, οπότε τα πάει περίφημα μέχρι τώρα. Πάμε τώρα και στο highlighter. Highlighter έχω αρκετά και εδώ. Έχω κάποιο καινούριο από Elf, σε διάφορες αποχρώσεις, θα το πω ήδη. Έχω μια τεράστια απογοήτευση από Charlotte Tilbury, είναι η Bar of Gold Palette, την περίμενα πώς και πώς. Διάβαζα κάποιες κακές κριτικές στο Sephora το αμερικάνικο, δεν έδινα βάση, είναι αυτή εδώ πέρα και είναι μια ιδέα, αλλά δεν θα εστιάσουμε αυτή τη στιγμή σε αυτό. Να πάμε κατευθείαν σε κάτι όμως το οποίο ειλικρινά μου κινεί τόσο πολύ το ενδιαφέρον που δεν μπορώ να περιμένω άλλο, το έχω μια εβδομάδα και θέλω να το δοκιμάσω. Είναι το καινούριο highlighter από Anastasia Beverly Hills, an illuminating powder with an ultra smooth formula and radiant finish. Είναι η απόχρωση Iced Out, μπορώ να φοβηθώ λίγο ότι είναι λίγο ανοιχτόχρωμη, ωστόσο λέει ότι είναι ακριβώς η ίδια φόρμουλα με αυτήν της Αμρέζη, είναι η αγαπημένη μου φόρμουλα σε highlighter, οπότε θεωρώ ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά εδώ. Κοιτάξτε το αριστούργημα μέσα, αυτό το τέλειο το σχέδιο. Ούτε να το κουμπίσω δεν θέλω, αλλά τι να κάνεις. Θα πάρω ένα πινέλο από Letizia Lemac, το TAF 2 και περνάω μία-δύο φορές από εδώ μέσα. Δεν είναι τελικά τόσο ανοιχτόχρωμο, κίτρινο πρασινί λίγο. Ερώτα. Αχ. Ερώτα. Και ναι, έχω κάτι να το ενισχύσω, να ξέρετε. Τέλεια. Το mood ανεβαίνει, το μακιγιάζ προχωράει, η διάθεση είναι τέλεια. Και πάμε τώρα λίγο, παιδιά, σε κάτι το οποίο πραγματικά θέλω πάρα πολύ να εστιάσω. Θέλω. Έχω δύο. Όχι ένα, δύο. Καινούρια προϊόντα για τα φρύδια. Ναι. Και τα δύο είναι savage και τα δύο είναι hot και ξεκινάμε από αυτό που έχει δείξει όλος ο ντουνιάς και μέχρι τώρα δεν είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω. Στο ένα φρύδι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα βάλω τις Anastasia Beverly Hills το Brow Freeze και στο άλλο φρύδι, κυρίες και κύριοι, θα βάλω το πασίγνωστο Patrick Ta Shaping Wax στην απόχρωση Clear, το οποίο επίσης δεν είχα την ευκαιρία τόσο καιρό να δοκιμάσω διότι είναι sold out παντού. Και τα δύο προϊόντα και περίμενα πώς και πώς πάνω από τα mail να το πότε θα μπουν in stock. Θα ξεκινήσω με αυτό της Anastasia που δεν θέλει ψέκασμα και είναι και το μεγάλο του προτέρημα. Παίρνεις απλά ένα σπούλι, θα κάνω αυτή την πλευρά με της Anastasia. Εγώ παίρνω το σπούλι, βουτάω μια καλή ποσότητα μέσα, αλλά μετά παίρνω το καπάκι και σκουπίζω την υπερβολική ποσότητα πάνω στο καπάκι της, γιατί μπορεί πάρα πολύ γρήγορα να γίνει ατύχημα και να λερωθείς παντού. Και μετά παίρνω και χτενίζω το προϊόν αυτό μέσα στα φρύδια. Κοιτάξτε τώρα, εάν το κάνετε πριν το foundation, σίγουρα δεν θα λερωθεί καθόλου η βάση σας. Αλλά πριν το foundation θα πρέπει μετά πολύ προσεκτικά, πώς θα κάνετε δηλαδή αυτό το εφέ, το feathery, εάν το κάνετε από πριν. Μετά πώς θα βάψετε με foundation, αν με καταλαβαίνετε γύρω-γύρω. Θα κάνει κενά και θα φαίνεται άσχημα. Επομένως δεν το συνιστώ εγώ προσωπικά. Το κάνω με πολύ προσοχή
μετά το foundation. Δείτε λίγο πόσο, πόσο σοκαριστικά έντονο αποτέλεσμα φέρνει, ακόμα και στο δικό μου το ανύπαρκτο φρύδι. Βέβαια να πω ότι αυτά είναι γούστα και σε πολλοί κόσμο δεν αρέσουν αυτά τα trends. Και εγώ είμαι με τα κέφια μου. Άλλες φορές θέλω πιο instagramικά φρύδια, άλλες φορές θέλω τέτοιου τύπου φρύδια. Δεν είναι σαν τις Benefit προς το παρόν το 24-hour brow setter, μη με παρεξηγείς. Αυτό με την πρώτη κάνει πολύ πιο feathery εφέ. Ωστόσο τις Benefit τα κρατάει όλη μέρα και τα ξεβάφει με το ζόρι. Αυτό εδώ πέρα μπορεί κατά τη διάρκεια της ημέρας να πέσουν τα φρύδια μου, να μου τα ρίξει. Μ' αρέσει έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, τα πατάω να μείνουν στη θέση τους, ενισχύω δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα που μου δίνει όσο μπορώ, τα πατάω στη θέση τους και δεν τα ξαναπειράζω, το αφήνω να στεγνώσει. Δεν έχει λερωθεί πολύ η βάση μου, έως καθόλου βασικά, γιατί το έκανα με τεράστια προσοχή όλο αυτό. Πάμε τώρα και αυτό ξαναλέω ότι δεν ήταν πρώτον εντυπώσεων, το έχω ξαναδοκιμάσει. Αυτό όμως του Patrick θα είναι. Παίρνω ένα MAC Fix Plus και πάω να ψεκάσω απευθείας πάνω στο προϊόν. Έκανα ένα ψεκασματάκι και τώρα θα πάρω ένα σπούλι από κάποιο άλλο πινέλο μου, κάποιο καθαρό και ξύνω μια ποσότητα. Τώρα δεν ξέρω πολύ, λίγο, πόσο πρέπει να ψεκάσεις, πόσο πρέπει να ξύσεις, γιατί και στο κάθε brow gel είναι το ίδιο. Πάντως αυτό που προσέχω με τις Αναστάζια είναι ότι δεν κάνει αυτά τα λευκά κομματάκια που κάνουν αυτά τα τύπου show brows. Ελπίζω αυτό του Patrick να μην το κάνει. Έχει μιλήσει όλος ο Ντουνιάς για το συγκεκριμένο soap του Patrick. Ελπίζω να είναι έτσι μαγικό και σοκαριστικό όσο το περιγράφουνε. Παιδιά, είναι και αυτό σοκαριστικό. Έχει κοκαλώσει ακόμα πιο πολύ από ότι αυτό. Δεν έχει αφήσει ούτε αυτό κομματάκια στα φρύδια μου. Τα φρύδια μου φαίνονται τέλεια, ομοιόμορφα, super feathery. Μ' αρέσει τώρα τελευταία πάρα πολύ αυτό. Το θεωρώ πάρα πολύ φυσικό και πάρα πολύ sexy σαν αποτέλεσμα. Ξέρω ότι δεν αρέσει στους άντρες και ξέρω ότι γενικά δεν αρέσει και σε πολύ άλλο κόσμο. Αλλά τι να κάνουμε, γούστα είναι αυτά. Και μόδα ουσιαστικά. Θα έρθει μια άλλη μόδα. Βέβαια μπορεί να κρατήσω αυτήν γιατί με ενθουσιάζει. Γιατί φαίνεται φυσικό και γιατί με κάνει να έχω φρύδι. Και τώρα που λες φρύδι, έχω δύο καινούργια προϊόντα για τα φρύδια. Όχι ένα, δύο. Και τα δύο είναι αρκετά hot και τα δύο είναι αρκετά καινούργια. Και θα κάνουμε ένα και ένα. Ελπίζω να μοιάζουν οι αποχρώσεις για να μην βγω σαν το καρναβάλι. Από τη μία πλευρά θα βάλουμε το όλο καινούριο Huda Beauty Super Fine, πώς το λένε, Bomb Brows Micro Shade Brow Pencil στην απόχρωση 2 Neutral Blonde. Και από την άλλη πλευρά θα χρησιμοποιήσουμε το Charlotte Tilbury Brow Cheat Micro Precision Brow Pencil στην απόχρωση top. Ίσως να μοιάζουν. Ανοίγω αυτό της Huda. Okay, είναι κάπως έτσι. Είναι πιο μικρή και λεπτή μητούλα που έχω δει εγώ ποτέ σε οποιοδήποτε προϊόν για φρύδια. Θα το βάλω σε αυτήν την πλευρά. Ελπίζω να έχουν στεγνώσει όλα τώρα όπως πρέπει. Αυτό που θα κάνω είναι αρχικά να σκιαγραφίσω το φρύδι από κάτω, προσπαθώντας να μην μετακινήσω τις τρίχες που έχω κοκαλώσει. Και παρόλο που τώρα κανονικά του χρειάζεται ένα στυλό για να κάνεις τριχούλες και να τελειώνεις, εννοείται θα του δώσω μια κανονική ευκαιρία και θα κάνω αυτές τις τριχούλες με το μολύβι, το οποίο είναι αρκετά λεπτό για να κάνει και τριχούλες. Και νομίζω ότι μου αρέσει αυτό το μολύβι εκ πρώτης όψεως, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ λεπτό. Φινεί όση απόχρωση χρειάζεται. Γράφει όπως πρέπει, είναι πάρα πολύ ωραία η απόχρωσή του και wow βασικά. Και μόλις έγινε αυτό που φοβόμουνα, επειδή είναι τόσο λεπτή η μητούλα, έσπασε. Okay, πιο μπούζι εμφάνιση, κλασική χρυσή Charlotte Tilbury, από τη μία έχει σπούλι όπως και τη Huda και από την άλλη, okay, καμία σχέση. Βέβαια αυτό που μου αρέσει είναι ότι ναι μεν έχει αυτό το τριγωνικό που έχουν κάποια άλλα, αλλά δεν είναι τόσο τεράστιο ώστε να λες πώς θα φτιάξω φρύδι τώρα εγώ. Ελπίζω να μοιάζουν και οι αποχρώσεις και νομίζω παιδιά ότι αυτό μου αρέσει λίγο περισσότερο από ότι αυτό. Γράφει λίγο καλύτερα, ούτε υπερβολές, αλλά ούτε και αυτό το ότι πρέπει να το πιέσεις 100 ώρες να το ζωγραφίσεις. Είναι πιο αχνή η απόχρωση εδώ. Με το show brow ίσως να φταίει και αυτό να μην βοηθάει πάρα πολύ στο να ζωγραφίσει, αλλά αυτό θεωρώ ότι έχει κάνει το τέλειο φρύδι από όλες τις απόψεις. Είναι feathery, αλλά είναι και σχηματισμένο. Εδώ, θα πάω να το σχηματίσω με αυτό για να είναι ομοιόμορφα. Παίρνω πάλι την Sailor Moon παλέτα, ξαναπαίρνω την κίτρινη απόχρωση που υπάρχει εδώ κάτω και τώρα θα πάρω αυτή την κίτρινη απόχρωση και θα τη βάλω νομίζω σε όλο το κάτω βλεφαρό μου για ένα πολύ πιο φωτεινό, πιο καλοκαιρινό και πιο λαμπερό αποτέλεσμα τέλος πάντων. Αυτό που θα μας φτιάξει τη διάθεση και για να μην είναι όλα ίδια και πρέπει να κάνουμε νομίζω μια στρόφη στο χρώμα, ρε παιδί μου. Να μας ανέβει λίγο η διάθεση. Γενικά εμένα τα χρώματα μου αρέσουν. Και τώρα που είναι η μόδα αυτού του λίγο πιο φυσικού μακιγιάζ, έχουμε αφήσει τα πολύ έντονα cut crease στην άκρη. Δεν ήταν και ο καιρός που σου έδινε την έμπνευση και τη χαρά να κάνεις τέτοια πράγματα. Αλλά τουλάχιστον το χρώμα πρέπει να είναι χρώμα.
Μ' αρέσει αυτό το look. Θα το φορέσω με μεγάλη μου χαρά. Και τέλος, για να δέσουν όλα αυτά ωραία και αρμονικά μαζί, καθαρίζω λίγο το κίτρινο από την απόχρωσή μου και πάω εδώ στο tan line, στο σκούρο σκούρο κομμάτι. Και με αυτό απλά περνάω μια εδώ κάτω από το κίτρινο και από το καφέ μαζί. Θα βάλω πάρα πολύ γρήγορα μονά τουφάκια στην άκρη για ένα λίγο πιο emphasize αποτέλεσμα, ένα λίγο πιο πιου, 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 και επιστρέφω. Έχω βάλει τα Gio Dravelli Individual Lashes, τα χελιδόνια, στο 14mm, απλά έχουν τελειώσει, οπότε σας δείχνω τώρα το σχέδιο σαν σχέδιο εδώ στις λίγο πιο κοντές τουφίτσες. Θέλουν αρκετό χτίσιμο αυτά, τα έχω βάλει μόνο στην εξωτερική γωνία για να κάνουν αυτό το λίγο πιο swallow προς την έξω πλευρά. Και σιγά σιγά οδεύουμε σε ένα τέλος. Αυτό που θέλω λίγο να παρατηρήσουμε είναι ότι αυτή η πλευρά είναι ακόμα λίγο πιο σταθερή από ότι αυτή. Εδώ ήδη έχουν αρχίσει να πέφτουν λίγο οι τριχούλες. Γενικά οι απόψεις διχάζονται κάπου για αυτό το brow gel της Αναστάζια, το brow freeze. Άλλοι άνθρωποι λέγανε ότι σε αυτούς κράτησαν τα φρύδια για πάντα εκεί πάνω. Άλλοι λέγανε αυτό που λέω και εγώ, ότι κατά τη διάρκεια πέφτει. Δεν το κάνει όμως ένα κακό προϊόν. Μ' αρέσει γενικά το πώς αφήνει τα φρύδια μου. Λοιπόν, τώρα μόλις θυμήθηκα ότι έχουμε ακόμα και το στεγνό bronzer από Patrick Ta να βάλουμε στο πρόσωπό μας για ένα λίγο ακόμα πιο glam bronze αποτέλεσμα. Και το ανοίγω. Μπαίνω μέσα με το πινέλο μου. Αυτό που έβαλα και το ρουζ, ένα λίγο πιο fluffy από Sasha. Και κάνω bronze το δέρμα μου. Εδώ βλέπω ότι υπάρχει έτσι ένα πύρο ελάχιστο σαν την εφηνίδισμα, κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα στα bronzer γενικότερα. Καινούρια κραγιόνα δεν έχω, γενικότερα δεν έχω καινούρια προϊόντα για τα φρύδια. Έχω μόνο ένα lip gloss από Elf, αλλά θα το δούμε σε άλλη φάση γιατί δεν θα βάλουμε lip gloss τώρα. Από ό,τι βλέπετε έκανα ένα ένα peeling στα χείλη τέλος πάντων. Εδώ πάνω δεν μπορώ να τρίψω παραπάνω γιατί είναι κάποια υπολείμματα από ένα παλιό έρπι, οπότε δεν θέλω να ματώσω ή να πληγώσω οποιαδήποτε περιοχή γύρω από τα χείλη μου. Να σας πω λοιπόν ότι δεν υπάρχει κάτι καινούριο για τα χείλη, πολύ απλά γιατί σήμερα όταν θα βλέπετε αυτό το βίντεο ήδη θα έχουν επανακυκλοφορήσει για τρίτη φορά τα κραγιόν μου που έχω στη συνεργασία με τη We Makeup, τα If Lipsticks, καιρός και χρόνος. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό μου, είμαι πάρα πολύ υπερήφανη που φτάσαμε, γιατί μαζί φτάσαμε στην τρίτη επανακυκλοφορία. Επανακυκλοφόρηση των κραγιών. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ ευτυχισμένη. Τώρα λοιπόν και πάλι μπορείτε να σας δίνουμε τη δυνατότητα να τα αποκτήσετε. Παραμένουν limited edition, άπαξ και τελειώσει αυτό, τελείωσαν και τα κραγιόν. Συμφώνησα εγώ τουλάχιστον ότι δεν θα ξαναβγούνε. Να μείνουμε σε αυτό το limited edition. Κάτι ωραίο να παραμείνει. Πώς θα το πω, το έχω στο μυαλό μου ότι θα παραμείνει ανάρπαστο κάποια στιγμή. Έτσι το φαντάζομαι εγώ. Οπότε, θα τιμήσουμε σήμερα για άλλη μια φορά τα κραγιόν μου και λέω να βάλω το χρόνος. Είναι πιο neutral, ταιριάζει αυτή τη στιγμή πιο πολύ στο mood μου. Να σας πω ένα λεπτάκι αρχικά ότι τα κραγιόν μου, αυτό είναι το χρόνος. Είναι ένα υπέροχο nude neutral με λίγο ροδακινή υποτόνο, αλλά είναι ένα neutral, ουδέτερο τελείως. Νουτ το οποίο ταιριάζει σε όλους τους τύπους επιδερμίδας, σε όλα τα χρώματα, σε όλες τις γυναίκες εκεί έξω και σε όλες τις ηλικίες. Και είναι και το καιρός που είναι ένα φλογερό κόκκινο το οποίο έχει κοραλλοπορτοκαλί υποτόνο, κίτρινο ουσιαστικά υποτόνο και ταιριάζει σε όλες τις εποχές. Προσέξαμε και φροντίσαμε να είναι το τέλειο κόκκινο κατά την άποψή μου. Ξαναλέω όμως, έχει τον κίτρινο πορτοκαλί υποτόνο για να ταιριάζει σε όλες τις εποχές, όχι τον ροζ κίτρινο υποτόνο. Πάμε τώρα να βάλουμε ένα lip liner από KKW, το A90s Supermodel. Τυχαία η επιλογή, ούτε καινούριο lip liner δεν έχω. Και εφαρμόζω στα χέρια μου το If Lipstick σε συνεργασία με το We Makeup, ξαναλέω το 102 χρόνο, το οποίο έχει μια πάρα πολύ κρεμώδης σύσταση, έχει βιταμίνη Ε μέσα, μυρίζει βανίλια, έχει και skincare συστατικά και ουσίες μέσα για να θρέψει τα χείλη σας, έχει πάρα πολύ διάρκεια παρόλο που είναι creamy. Θα δείτε και τώρα, θα κάνουμε ένα wear test μαζί. Έχω βάλει υπερβολική ποσότητα επίτηδες να ποτίσουν λίγο από χρωστική τα χείλη μου και θα σας δείξω κάτι που θα σας ενθουσιάσει και είμαι σίγουρη γι' αυτό. Παίρνω ένα καθαρό κομμάτι χαρτί, το βλέπουμε όλοι. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο στα χείλη, όπως το έβαλα. Έτσι τώρα θα πάρω το χαρτί. Το χρώμα μένει στη θέση του. Η λάμψη απλά χάρτη. Αυτή η χρωστική λοιπόν, αυτό το χρώμα και με μάσκα και όπου και αν πάτε, ολόκληρη την ημέρα θα σας βγάλει ασπροπρόσωπους. Αξίζει λοιπόν να αγοράσετε ένα κραγιόν το οποίο είναι creamy, έχει και συστατικά skincare μέσα, αλλά θα μείνει στη θέση. Πάμε και στο τελευταίο προϊόν για να κλείσουμε το τεράστιο αυτό βίντεο. Είναι το Dior Forever Perfect Fix Set Refresh Hydrate Spray. Δεν το έχω ξαναδοκιμάσει, δεν ξέρω πώς συμπεριφέρεται, δεν ξέρω τι κάνει, να το ψεκάσουμε μια φορά. Okay. Αυτό που σίγουρα κάνει είναι να έχει πάρα πολύ aggressive mist και θα είμαι πάρα πολύ προσεκτική στο να ψεκαστώ και θα το κάνω από πολύ μακριά. Το spray του είναι, από ό,τι βλέπετε, αρκετά έντονο, δεν είναι πάρα πολύ
απαλό και σιγά σιγά με προσοχή και τέτοια όπως είναι ας πούμε της Rihanna ή της Benefit. Λίγο με τρομάζει αυτό και το κάνω από μακριά. Τώρα θα ξαναπατήσω με το blender από πάνω, μην πάει και κάνει καμιά στάμπα κάπου. Μυρίζει πάρα πολύ φρέσκα και ωραία. Θα δούμε αν κρατήσει το μακιγιάζ όλη μέρα. Θα λάβουμε υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες. Εννοείται θα σας αφήσω ένα feedback από κάτω για το πώς διήρκησαν όλα τα προϊόντα. Μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ happy από το σημερινό αποτέλεσμα. Μου αρέσει πάρα πολύ και το μακιγιάζ μου, μου αρέσει το πώς βγήκε. Είναι φρέσκο, είναι καθημερινό. Όλα τα προϊόντα δούλεψαν καλά. Όλα ήταν, ναι. Νομίζω ότι τα περισσότερα προϊόντα δούλεψαν τέλεια. Τώρα δεν θυμάμαι κιόλας πάει και τόση ώρα που κάνω αυτό το βίντεο. Θέλω όμως να μου πείτε τις απόψεις σας από κάτω. Θέλω να μου πείτε τι θα θέλατε να δοκιμάσω τώρα. Μιας και ξέρω και βγαίνουμε στον κόσμο, οπότε υπάρχει και ένα νόημα στο να κάνουμε review. Επανήλθα και εγώ έτσι, πώς θα το πω, δυναμικά με πάρα πολύ όρεξη στο να δοκιμάζω καινούργια πράγματα μετά από πάρα πολύ καιρό, πιστέψτε με. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που πήγανε όλα τόσο καλά σήμερα. Να πω για άλλη μια φορά ευχαριστώ που είσαστε μαζί μου στο κανάλι αυτό, με στηρίζετε στα πάντα. Όλοι περνάμε φάσεις και εγώ δεν περνάω και τις καλύτερες τώρα τελευταία, αλλά είμαστε εδώ όλοι μαζί για να περνάμε τέλεια και να βγαίνει αυτό προς τα έξω. Ευχαριστώ που ήσασταν άλλη μια φορά μαζί μου. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι αυτό όσοι είστε καινούργοι. Καλώς ήρθατε και ελπίζω να μείνετε, να γίνουμε μια τεράστια χαρούμενη μεγάλη παρέα. Να βγάζουμε το άκτη μας εδώ μέσα στα καλλιτικά και να περνάμε απλά τέλεια και να ξεχνάμε τις καθημερινές έννοιες. Μπείτε και στα υπόλοιπα social media μου. Έχω ένα σχετικά ενεργό TikTok, ένα πάρα πολύ ενεργό Instagram. Και κάντε και like για να δω ότι σας άρεσε αυτό το βίντεο και να προχωρήσουμε κάπως έτσι. Τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Πάσχα να έχουμε, καλή Ανάσταση, 32 γίνομαι το Σάββατο, Παναγία μου, ναι, το Σάββατο που το βλέπεις εσύ αυτό το βίντεο γίνομαι 32, μου φαίνεται πουθενά, αν μου φαίνεται πες το τώρα να πάω να κάνω τα απαραίτητα. Σας αγαπώ, μα, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, τα λέμε την άλλη Τετάρτη γιατί λόγω Ανάστασης και Πάσχα δεν θα είναι βίντεο την Κυριακή. Φιλάκια και καλά να περάσετε, καλή ξεκούραση.